Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος δεύτερο στην τηλεόραση του Atlas και πριν πάμε στον επόμενο εκλεκτό μας προσκεκλημένο από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης να δούμε και μία ακόμη κυβερνητική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των συνεπειών της ενεργειακής οικονομικής κρίσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κώστας Κρέκας, ενημέρωσε με επιστολή του τις εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου ότι η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα διαμορφωθεί τον Απρίλιο σε 40 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα από 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα που ίσχυε τον Μάρτιο. Διπλασιασμός λοιπόν της επιδότησης, σημαντικό το κρατούμε. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, ανέρχονται περίπου σε 540.000, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων, εκτός βέβαια από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, άρα μιλάμε για ένα οριζόντιο καλό μέτρο, είναι μια βοήθεια, είναι μια ανάσα φίλες και φίλοι σε αυτούς τους χαλοεπούς καιρούς. Ακόμη, ένα ακόμη θετικό νέο, τέλος εποχής σηματοδοτεί η χθεσινή πλήρης εξόφληση των μνημονιακών οφειλών της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταβάλαμε 1,86 δισεκατομμύρια ευρώ που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2024, πρόωρη εξόφληση, με την οποία εξοικονομούνται άλλα 56 εκατομμύρια ευρώ από τόκους, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση από τις τρεις προεξοφλήσεις που έγιναν ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, απόρρια της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση, η οποία, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, στέλνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για την χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, ενισχύει το προφίλ του δημοσίου χρέους και αποφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό συνολικού ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ, όπως προανέφερα, προς όφελος ελληνικής κοινωνίας. Καλό είναι, τελειώνει, κλείνει αυτός ο μαύρος κύκλος με τις οφειλές τουλάχιστον προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως η χώρα φεύγει από το καθεστώς της αυξημένης δημοσιονομικής εποπτείας. Πάμε τώρα στα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, όπου η στάση της διοίκησης του Δήμου με αφορμή την χρηματοδότηση των εκδηλώσεων μνήμης για την μικρασιατική καταστροφή, σημειώνονται φέτος 100 χρόνια, προκάλεσε την έντονη οργισμένη αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου και υπευθύνου του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Χάρη Αηδονόπουλου, διακεκριμένου γιατρού, τον οποίο έχουμε τη χαρά και η τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην τηλεόραση του Atlas. Κύριε Αηδονόπουλε, γιατρέ μου, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την τιμή του να έχω το βήμα σήμερα. Γιατρέ, είχαμε δημοσιεύματα στην έγκριτη στο σελίδα voria.gr, τα οποία αποκαλύπτουν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση που φέρεται να είχατε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μίμη Φωτόπουλο, με αφορμή τη διάθεση των κονδυλίων, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε, για τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν, επιβάλλεται να γίνουν, ώστε να τιμήσουμε τα 100 χρόνια, να τιμήσουμε βεβαίως σαν σημεία αναφοράς για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή που συμπληρώνονται φέτος. Τι ακριβώς συνέβη, εξηγήστε μας, γιατί προεκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα. Βεβαιότατα. Καταρχήν δεν υπήρξε κανένας απολύτως διεξυπνισμός με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε με κανέναν άλλον βέβαια, ή καμία άλλη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι. Το δημοσίευμα είναι υποβολημιαίο, δόθηκε από κάποιους κύκλους για τους οποίους απαιτώ όσον ούπο να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη ποιος διέρευσε στον έγκριτο δημοσιογράφο που έγραψε το άρθρο αυτό, διότι μικρή πόλη είμαστε, ξέρετε. Ξέρουμε ποιος είναι ποιος ή ποια είναι ποια. Δόθηκε λοιπόν ένα ψευδές δημοσίευμα για να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις. Ένα το κρατούμε.
Δεύτερον, όπως ξέρετε, είμαι κατά το ίμιση από τον πατέρα μου Πόντιος, που είναι Πόντιος, εν ζωή δόξα τω Θεώ, και η μητέρα μου ήταν από τη Σμύρνη. Βεβαίως. Κατά συνέπεια, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και έχω και μια ιδιαίτερη γνώση της ιστορίας. Mm-hmm. 100 χρόνια λοιπόν από την καταστροφή της Ιωνίας, θα σας πω μια λεπτομέρεια. Mm-hmm. Η καταστροφή της Ιωνίας, μικρασιατική καταστροφή, δεν ξεκίνησε τον Αύγουστο του 22. Mm-hmm. Ξεκίνησε στις 29 Μαΐου του 21, συμβολική δυστυχώς ημερομηνία για το γένος μας, όπου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και οι επιτελείς του αποφάσισαν την πορεία προς την Άγκυρα. Αυτή ήταν η μέρα που άρχισε η καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση, μιλήθηκαν, υπόθηκε ότι δόθηκαν 200.000 ευρώ στο Κέντρο Πολιτισμού για να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις σε συνεργασία με την εκλεκτή και αγαπητότατη συνάδελφο, την κυρία Τανιμανίδου, mm-hmm. που είναι η αρμόδια για την επιλογή των δράσεων mm-hmm. και υπόλογη. Τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να έρθουν αυτή τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου Πολιτισμού, λοιπόν, είναι ο εψηφισμένος και εγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και πολλά χρόνια, 785.000 ευρώ. Μάλιστα. Τα λειτουργικά μου έξοδα είναι 750.000 ευρώ και δεν υπολογίζω την αύξηση της τιμής του αερίου που όσον ούπο θα εμφανιστεί. Mm-hmm. Υπάρχει βεβαίως, για να μην λέμε τα πράγματα διαφορετικά από την, υπάρχουν και κάποια έσοδα από τα δημοτικά οδεία, τις σχολές χορού κλπ. Αυτά όμως είναι ιδιαίτερως επισφαλή. Εδώ και 2 και πλέον χρόνια, λόγω του COVID, δεν είναι απολύτως εισπράξιμα στο σύνολό τους. Άρα, απομένουν από το Κέντρο Πολιτισμού 35.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζουν, επαναλαμβάνω, την αύξηση του αερίου, για να διατεθούν απευθείας για τις εκδηλώσεις των 100 χρόνων από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που μπορούν να αυξηθούν τα χρήματα αυτά. Μόλις έρθουν, καμία αντίρρηση να προχωρήσουμε στις εκδηλώσεις αυτές, τις οποίες αξιολόγησε μια επιτροπή από ικανούς ανθρώπους και στις οποίες βέβαια προσθέτουμε και τις αυτοτελείς και αυτοβούλως τοποθετούμενες δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού που σχετίζονται με την καταστροφή της Ιωνίας και με τη μνήμη των 100 χρόνων mm-hmm. από την καταστροφή. Ξεκινώντας από εκδηλώσεις που θυμίζουν την ημερομηνία της 29 Μαΐου του 2021 που ξεκίνησε και την πραγματικότητα η καταστροφή, mm-hmm. περνάνε από θέματα όπως η εθνοφιλετική καταγωγή των χριστιανών της Μικράς Ασίας, mm-hmm. περνάνε από θέματα ιδιαίτερης σημασίας όπου, όπως ελάχιστοι γνωρίζουμε, ο επικισμός της Μικράς Ασίας από Έλληνες έγινε κυριότατα μετά το 1880, μετά το Τανζιμάτ, όπου μετόκισαν από την Ήπειρο ή από τα νησιά Σάμο, Λέσβο mm-hmm. και Χίο στα παράλια της Μικράς Ασίας και σιγά σιγά μέχρι τη Μαγνησία mm-hmm. και πιο πέρα mm-hmm. φτάνανε στα πλαίσια, αν θυμάστε, τα ζημάτια ήταν η πολιτική της ισονομίας και της ισοπολιτείας στο κράτος του Οθωμανικό. Mm-hmm. Άρα, γενομένης καταστροφής έχουμε μια ημερίδα που αναζητούμε πού και πόσοι παλινώστησαν είτε στις περιοχές καταγωγής τους που είναι ελάχιστοι είτε κυρίως στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. Αλλά και σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας και σε ελάχιστα χωριά. Από εκεί και πέρα αξιολογούμε επίσης κάποιες ιδιαιτερότητες ότι το 1922 με την καταστροφή της Ιωνίας δεν ήρθαν μόνο οι Ίωνες ή οι Επίλιδες από την Ελλάδα, οι Πειρώτες, οι Σιώτες, Θράκες, Χαλκιδικιώτες και οτιδήποτε άλλο. Ήρθαν και πάρα πολλοί Αρμένοι χριστιανοί που ακολούθησαν το κύμα των χριστιανών Ρωμιών. Φοβούμενοι το στρατό. Βεβαίως. Ναι. Ακολούθησαν το στρατό. Βεβαίως. Ήρθαν επίσης κάτι που ελάχιστοι γνωρίζουν και είναι κάτι που θα το μνημονεύσουμε εμείς στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού, αυτοτελώς και αυτοβούλος. Ήρθαν επίσης χριστιανοί, Έλληνες, Ρωμοί, Έλληνες στο γέννη. Τότε υπήρχε η έννοια του Ρωμιού, έτσι δεν υπήρχε η έννοια του Έλληνα. Ασφάλως. Ευαγγελικοί την αίρεση, το θρήσκευμα δηλαδή. Χριστιανοί μεν ευαγγελικοί δε που είχαν προσελκυστεί στον Ευαγγελισμό, στον Προτεσταντισμό τη δεκαετία του 1890 με 1900. Ναι. Αυτές οι εκδηλώσεις, μια στιγμή, αυτές οι εκδηλώσεις που μας αναφέρει. Ναι. Έχουμε ένα μικρό θέμα με το Skype, με τη σύνδεση. Μάλιστα. Με ακούτε, κύριε Ιδονόπουλε? Δεν έχω. Μάλιστα. Θα περιμένουμε λίγο, διότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τη σύνδεση Skype. Επέστρεψα. Μάλιστα. Επιστρέψατε. Λοιπόν, κύριε Ιδονόπουλε, αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι. Μια λεπτομέρεια πρέπει να τονίσω. Υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός ποντίων οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν οι πόντοι οι οποίοι παρικούσαν στην περιοχή της Νικομίδιας, που είχαν φύγει από τον πόντο τις προηγούμενες δεκαετίες και ήταν εκεί μεταλλορύχοι. Ο υπόλοιπος ποντιακός πληθυσμός
mm-hmm. που υπέστη όσα υπέστη από το 19 από τον Μουσταφά Κεμάλ και από τους mm-hmm. από το στρατό του, στο λεγόμενο κατά τους Οθωμανούς πόλεμο, τους Τούρκους από το πόλεμο της απελευθέρωσης, ήρθε βέβαια στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ναι. Δεν σχετίζεται δηλαδή αμέσως, ούτε καν εμέσως με την καταστροφή της Μύρνης. Ούτως ή άλλως το σχέδιο του Μουσταφά Κεμάλ ήταν προδιαγραμμένο για εξόντωση όλων των χριστιανών της Ανατολής, όπως είχαν πράξει την προηγούμενη δεκαετία με τους Ασσύριους, με τους Ιστοριανούς και με τους Αρμενέους. Ήταν η σειρά μας. Αυτά λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να μνημονευθούν. Είναι δράσεις με ουσία, πέραν των όσων επέλεξε η Επιτροπή για την διατεωρητασμό της, για την μνήμη των 100 χρόνων της καταστροφής. Η χρηματοδότηση λοιπόν για τις εκδηλώσεις οποίες μας λέτε, πρέπει να είναι ουσιαστικά αυτά τα 35 χιλιάρικα έχουν απομείνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Για να ναι. Αν δεν έρθουν τα 200.000 ευρώ που πρέπει να έρθουν με κάποιον τρόπο ναι. που εμπλέκεται το Δημοτικό Συμβούλιο αυξάνοντάς μας την επιχορήγηση ή διεκδικώντας ένα άλλο ΦΕΚ για να ανεβούμε από τα 785 στα 885, υπάρχουν διαθέσιμες 35.000 για τις εκδηλώσεις που εισηγείται. Σε κάθε περίπτωση, εγώ καλή την πίστη με τις και τους συνεργάτες μου, έχουμε βρει ήδη εξ ιδίων πόρων το ποσό των 50.000 ευρώ, περικόπτοντας από δαπάνες. Πάρα πολλές. Κρατάω μια επιφύλαξη για την αύξηση της τιμής του αερίου. Ασφαλώς. Αλλά βέβαια, όπως δεν ξέρουν πολλοί, διοικήν σημαίνει προβλέπει. Άρα εμείς προβλέπουμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Είπατε στην αρχή της συζήτησής μας πως κάποιος διέρευσε πως υπάρχει μια δήθεν κόντρα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Εσείς απευθυνθήκατε στον Δήμαρχο. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου δεν εμπλέκεται με το θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με τις δράσεις αυτές. Ο άνθρωπος είναι αρμόδιος και είναι και φίλος πολλά χρόνια. Έτσι, και δεν μιλάει γαλλικά, εξάλλου. Γαλλικά μιλάω. Ασφάλως. Είναι έμπειρος από τον διοικητικός ο κύριος Φωτόπουλος. Το γνωρίζετε εξίσου από την προϋπηρεσία σας στην περιφέρεια. Παρακαλώ. Το γνωρίζω βεβαίως. Και είναι έμπειρος από τον διοικητικό ο κύριος Φωτόπουλος. Δεν θα μπαίνει στη διαδικασία αυτή, πιστεύω. Ο κύριος Φωτόπουλος παρίστατο στη σύσκεψη για να διευκολύνει ως επισπεύδων προς τις υπηρεσίες, εάν και οψέπονται προκύψει ανάγκη αναμόρφωση του προϋπολογισμού από το Δήμο, της επιχορήγησης από το Δήμο. Εσείς, εσείς με τον Δήμαρχο μιλήσατε, τον κύριο Ζέρβα. Τι γίνεται, πρέπει να βρούμε τα χρήματα, βεβαίως. Βεβαιότατα. Του εξηγήθηκε, του αναλύθηκε και έδειξε τεράστια κατανόηση ο άνθρωπος ότι φυσικά και πρέπει, εκ παραλλήλου με τις ιδιαίτερα σοβαρές εκδηλώσεις για τη μνήμη της καταστροφής της Ιωνίας και του ξεριζωμού του γένου μας από την Ανατολή, πρέπει να καλυφθούν και οι τρέχουσες υποχρεώσεις του κέντρου πολιτισμού. Διότι ένα έργο που το έχεις δει, δεν θες να το ξαναδείς. Και μιλάω ότι έχουμε δει στο Δήμο Θεσσαλονίκης έργα που φτάνουμε στο τέλος χρονιάς, καθίστανται υπόλογοι ερετοί, καθίστανται υπόλογοι υπάλληλοι για μη καταβολή ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. Αυτό λοιπόν το έργο δεν θα το δούμε. Το ρωτώ και γιατί με βάση. Ναι. Το Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο από αυτό, έτσι. Εγώ το ρωτώ αυτό, κύριε Αϊδονόπουλε, γιατί από τα δημοσιεύματα, τα οποία είναι όλα σε γνώση σας, προκύπτει μία εικόνα πως οι σχέσεις σας οι προσωπικές με τον κύριο Ζέρβα, τον κύριο Δήμαρχο, θα έλεγα πως δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Γι' αυτό και το ρωτώ, ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό. Επανέρχομαι και λέω ότι οι προσωπικές μας σχέσεις με τον κύριο Ζέρβα είναι άριστες. Υπάρχει μία αλληλοεκτίμηση, υπάρχει μία γνωριμία και μία σχέση 50 τουλάχιστον χρόνων, η οποία δεν θα διασαλευθεί για λόγους μικροπολιτικής, όσο και αν κάποιες ή κάποιοι επιδιώκουν αυτό το θέμα να γίνει. Κάποιες ή κάποιοι. Μήπως αυτές οι κάποιες και οι κάποιοι, κύριε Αντιδήμαρχε, και το λέω αυτό με την προηγούμενη ασφαλώς ιδιότητά σας, διατελέσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, τώρα αναφέρω το πιο πρόσφατο βεβαίως, συνδέονται με τα περίφημα τροκτικά τα οποία αναφέρατε όταν παραδίδατε τον Ιανουάριο. Υπάρχει κάποια σύνδεση? Είναι πασίγνωστο ότι εγώ κυνηγάω τα τροκτικά από την πρώτη μέρα που έγινε αιρετός. Και αιρετός κατέστηνα από την 1η Ιανουαρίου του 1991. Πάρα πολλά έτσι, χρόνια. Απέτρεψα πάρα πολλά, προφύλαξα το δημόσιο χρήμα κατά τον καλύτερο τρόπο και αυτό είναι ένα από τα παράσημα που φοράω εδώ στα αριστερά μου. Ξέρετε, εμείς
Δεν είμαστε. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είμαστε τις γελιότητες των Κορεατών που φοράνε τα παράσημα και δεξιά και μέχρι την κοιλιά και όλα αυτά. Τα δεν τα χρειαζόμαστε έτσι. Το παράσημο λοιπόν της συνέπειας και της διαφύλαξης του δημόσιου χρήματος είναι ένα από τα κύρια παράσημα που φέρω. Είναι το πιο σημαντικό και το ρωτώ και αυτό γιατί πραγματικά κάποιοι σας καταλόγησαν τότε και πικρία για το γεγονός πως και μάλιστα εξέλαβαν ως υποβάθμιση το γεγονός ότι βρεθήκατε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην θέση του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα ρωτάω όλα, βλέπετε, γιατί οι απαντήσεις είναι αυτές που μένουν ξεκάθαρα. Ο Χάρης ο Αιδωνόπουλος λέει αυτά, διότι τα ξέρετε τα δημοσιεύματα, είναι καλό να δίνουμε απαντήσεις. Βεβαιότατα. Καταρχήν θα αναζητηθεί από τη δικαιοσύνη ποιος, πια και με τι σκεπτικό διέρευσε αυτά τα πράγματα στον έγκλητο. Από τη δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Στον έγκλητο συνάδελφό σας, ο οποίος παραπλανηθής τα έγραψε. Ένα. Δεύτερο. Ο Ιδωνόπουλος, όπως ξέρετε, έχει μία αξία που επιβεβαιώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με την ψήφο των συμπολιτών του. Έχω μία επιστημονική, μια κάποια επιστημονική έτσι. Όχι μια αποδοχή. Κάποια, μια τεράστια γιατρέ μου, τι μια κάποια τώρα. Εντάξει. Να τα λέμε. Γνωριζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαστε πολλοί. Και όταν, ξέρεις, όταν έχεις φτάσει στην κορυφή, αγαπητέ μου Σταύρο. Έτσι είναι. Δεν σε πειράζει να κοιτάς προς τα πίσω. Δηλαδή, έχω κάνει και αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω κάνει και αντιπεριφερειάρχης Δημάρχου. Έχω διακονήσει τον Δήμαρχο σε πάρα πολλές θέσεις. Αρχήν άνδρα δείκνηση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός για μένα. Αλλά θα προσπαθήσω να προσφέρω στην πόλη μου και από τη θέση του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού. Έτσι. Τι άλλο να σας πω. Είναι στο χέρι του Δημάρχου να κάνει ένα σχηματισμό όπως θέλει. Είναι στο χέρι του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίζει τους Προέδρους των νομικών προσώπων. Εάν με έκριναν έναν άξιο για Πρόεδρο του νομικού προσώπου, δεν θα με ψήφιζαν. Έτσι. Προτιμώ την επιλογή, την κρίση από την αριστείνδυνη τοποθέτηση. Για να δούμε λοιπόν στη γενικότερη εικόνα, κύριε Ιδωνόπουλε, επειδή ακριβώς είστε πάρα πολύ έμπειρος, νομίζω εμπειρότερος ή από τους εμπειρότερους τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, είμαστε 16 μήνες πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, τις επόμενες δηλαδή αυτοδιοικητικές εκλογές, πώς κάνοντας μια, επιχειρώντας μια αποτίμηση του έργου της Δημοτικής Αρχής, ποιος είναι ο βαθμός στον οποίο θα βάζατε, πιστεύετε πως θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα? Υπήρχε ασφαλώς ο ανασχετικός παράγων που λέγεται πανδημία. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποια είναι η δική σας κρίση? Ο ανασχετικός παράγοντας της πανδημίας ήταν σε ορισμένες συγκεκριμένους τομείς του τεστ περιποίησης στον πολιτισμό ή στην ίσπραξη των οικονομικών των εσόδων του Δήμου. Αντίθετα, ήταν επιταχυντικός στο να γίνουν κάποια έργα, διότι δεν είχαμε κίνηση στους δρόμους, μπορέσαμε να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, πεζοδρόμια και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, στο βαθμό της προσπάθειας που καταβάλαμε, θα έβαζα το άριστα. Άριστα. Στο βαθμό της αποτελεσματικότητος, είμαστε αρκετά έως πολύ πάνω από τη βάση, αλλά όχι ακριβώς στο άριστα. Ξέρετε, δεν ζούμε στην εποχή που δένουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Τη βιώσαμε ως αιρετή, τη βιώσατε κι εσείς στην TV 100, ο πατέρας σας και ούτω καθεξής. Ζούσαμε λοιπόν περιόδους ευδαιμονίας, οι οποίες άφησαν ένα αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη. Και δεν μιλάω μόνο για την παραλία που θεωρούμε προμετωπίδα. Μιλάω για ασφαλτοστρώσεις στην Εγνατία, κατά μήκος της Εγνατίας, μιλάω για τις καθέτους, μιλάω για τα έργα, πάω πιο πίσω, για τα έργα που γίνονται την πολιτιστική και όπου να είναι πρέπει να συντηρηθούν εκ βάθρων, όχι εκ βαράθρων, εκ βάθρων. Να σας θυμίσω μόνο μια λεπτομέρεια που την ξέρουμε ελάχιστες και ελάχιστοι. Εγώ πενεύομαι ότι είμαι ένας από τους ιδρυτές της αγιορητικής εστίας. Είναι ένα από τα κοσμήματα τα καλύτερα. Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά και πιο ουσιαστικά μας έργα. Πέρα από τη δημιουργία κήπων, πρασίνου, πεζοδρομήσεων και δεν συμμαζεύεται. Η αγιορητική εστία είναι κάτι που παραπέμπει στην ιστορία και είναι κάτι που εμένα με κάνει περήφανο. Είμαι ο τελευταίος εν ενεργεία από τους κτήτορες αυτής. Οι προηγούμενοι κτήτορες είναι ο κ. Μακρατονάκης, ο κ. Παπαγεωργόπουλος, αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της εποχής εκείνης. Έτσι είναι. Πρέπει όμως, σας το λέω με όλη την εμπειρία που διαθέτω, χωρίς να θέλω να είμαι ο νέστορας της αυτοδιοίκησης, διότι ο νέστορας ήταν αποσυρμένος. Εγώ είμαι ενεργός και θα παραμείνω ενεργός, εφόσον ο Θεός με κρατάει στη ζωή. Έτσι. Το χτες πρέπει να το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά για να μην το ξαναζήσουμε. Το αρνητικό χθες. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Κύριε Ανιδήμαρχε, κύριε Ιδωνόπουλε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην τηλεόραση του Atlas. Νομίζω λύσαμε απορίες και βάλαμε τα πράγματα πραγματικά στη θέση τους.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πρώτα Θεός, να είμαστε καλά όλοι. Έτσι, να είστε καλά. Εμείς να πάρουμε μία ανάσα. Ακούσαμε τον κύριο Χάρη Αϊδονόπουλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.